Καμιά θες, μιλάει για σένα. Τι εννοείς αγορά. Γιώργο. Έχεις καταλάβει τι γίνεται για πάντσου. Τι εννοείς, λέει. Παιδιά, εντάξει τώρα. Έχεις γίνει ο νέος Βαρουφάκης. Εντάξει. Όχι, συγγνώμη, εγώ όταν που κάμισα παιδιά απ' έξω, τα είχα πολύ πριν τα βάλω. Τέτοια που κάμισα. Και πριν έχω σου. Τέτοια που κάμισα. Τέτοια που κάμισα. Όχι καρό. Ο Βαρουφάκης φοράει ιδιαίτερα που κάμισα. Φοράει και εγώ ιδιαίτερα. Τι καρό και τέτοια. Τι καρό δεν φοράει ο Βαρουφάκης. Μόνο το Burberry φοράει καρό. Το Cascol. Εσύ όμως δεν βλέπεις τη Λαγκάρ. Η Καμιλάξε λέει για σένα. Κατακούστη. Δεν ξέρω, όχι. Λοιπόν. Τελικά με σένα και τον Γιώργο, τι ακριβώς γίνεται. Παιδιά, οι ερωτήσεις ότι με στρέφει. Το θέμα είναι οι ερωτήσεις. Όπως ο Μπέζος, α πούμε, είπε θα ντάφια και σπουδαίνει τον Λιάκα. Δηλαδή, οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων διασπαστούν. Δεν υπάρχουν θέματα. Ακού τι λέει. Και ο Μπέζος. Βλέπω ότι όλοι ασχολούνται με τον Λιάκα και είπα να ασχοληθώ κι εγώ. Από μόδα. Ναι, είσαι και φάση. Είσαι τάση. Μη ζηλεύεις, παιδί μου. Μου βγαίνει να σε κάνουμε hashtag. Ναι, hashtag Λιάγκα. Μου βγαίνει όμως πολύ αυθόρμητα. Δεν μου λέει κανείς όρμα στο Λιάγκα. Πάντως, δεν το γνωρίζω προσωπικά. Και δεν τον έχω δει ποτέ από κοντά. Αν το δεις από κοντά, Αλέκα, όλα σα. Εμείς κρατιόμαστε εδώ, Αλέκα. Λοιπόν, μου είναι πολύ... Λοιπόν, μη ζηλεύεις. Θα κάνουμε μια συνεδρία, θα σου φύγει. Μου είναι πολύ συμπαθής. Και μου αρέσει που είναι ευθύς στα όσα λέει. Τέτοιοι άνθρωποι μου αρέσουν στην τηλεόραση. Φέι. Δεν υπάρχει ερωτικό υπονόμενο. Είναι ερωτικό εδώ δεν υπάρχει. Εντάξει, εδώ. Στην Καμιλά την απορρίπτουμε. Τέλος. Την απορρίπτεις. Εδώ είπε ότι τη αρέσει τηλεόραση. Είναι παντρεμένη γυναίκα. Προς Θεού και εσύ παντρεμένη. Και η, και η Γερμανού έχει σχέση και η καινούργια έχει άλλο σχέση. Με και έχει και εγώ είμαι παντρεμένη. Συγγνώμη, δεν σε είδα. Έχεις να ήταν ένα, έχεις δει. Λοιπόν. Απαράδεκτη Καμιλά. Άκου ερώτηση. Νιώθεις ότι η Φέη περνάει χάλια στο σπίτι. Κάποιοι τον έχουν κατηγορήσει για φαλοκρατισμό. Πραγματικά η ερώτηση. Όχι, φαλοκράτησε. Δεν περνάει ο Λιάγκας χάλια στο σπίτι, δηλαδή. Οδυσσέας Μητσόπουλος. Φέη περνάει. Όχι, φαλοκράτης δεν είναι. Για μένα ο Λιάγκας είναι γκρινιάρης. Οδυσσέα Μητσόπουλε. Θα πάρει τηλέφωνο να μου ζητήσεις εξώφυλλο συνέντευξη. Άντρε, παλακίδα. Παλακίδα! Παλακίδα, εντύπωση. Εγώ του παίρνω το μέρος σου και του λέω ότι δεν θα του δώσω συνέντευξη. Εγώ φταίω. Μα είναι ερώτηση αυτή. Σταμάτα να απορρίπτεις με τις γυναίκες. Αλλά αυτό είναι αλλά δεν ήταν ξεκάθαρη η υποστηρή Καμιλά. Έχει αφήνει τα μασάι τα λόγια. Θα μιλήσει σε κάθε όπως μίλησε Γερμανού και καινούριου. Στηρίζω το πέτσα μετά. Στο Μητσόπουλο συνέντευξη δεν δίνει. Α, μπράβο. Το Στεφάνου να στηρίξει και να του λε να μου την πέφτουν. Να μου την πέφτουν κανονικά, όχι. Ναι, ξέρει κάτι. Όχι έτσι αυτά τη χαμηλά τώρα τα. Ακού τι λέει όμω. Μισόλογα. Ναι, μεν γκρινιάρη, αλλά ταυτόχρονα αυτό είναι και πολύ γλυκό γιατί κρύβει μια παιδικότητα. Γιωργαντά. Καλέ, θα σπαχτούν για σένα μετά αυτέ εκεί πέρα. Εντάξει. Θα ζηλεύει και ο Λιανό σήμερα. Μετά τον break, πάω να φτιάξω account στο Instagram Fan Club Λιάγκα. Να μαζευτείτε όλε κορίτσια, να σα βλέπουμε μία-μία. Πόσε τάστε, τρει, τέσσερι. Όλε θέλουν το χιλιάδε. Γιώργο, πώ νιώθει. Εντάξει, κοιτάξτε, τα έχω βιώσει αυτά. Δεν είναι. Η Καμιλά αυτή τη στιγμή είναι ότι. Είναι μια καθημερινότητα για μένα. Κατάλαβε. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχω. Συγχαρητήρια, πραγματικά. Είμαστε περίπου. Δεν είχα εκδηλώσει αυτό το κομμάτι αυτού που το είχα. Είναι συγκινητικό για εμά που έχουμε κάθε μέρα και σε απολαμβάνουμε. Καλά, μην κλάψετε τώρα, εντάξει. Να σε λάβει. Η Αλέκα Καμιλά. Η Καμιλά είναι ότι πιο. Δεν υπάρχει πιο αυτή τη στιγμή για μένα. Ναι, η Καμιλά μα δεν είπε κάτι hot. Δεν είπε. Δυστυχώ δεν είπε. Μην πα κάνει κάτι με την Καμιλά. Τη αρέσουν οι ευθύ άνθρωποι στην τηλεόραση. Καλά σου λέει. Κάνε με την τοβέρα. Μετά από αυτό το δούλεμα πάμε πουθενά σε κάποιο θέμα. Δεν το βλέπεις.